Ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και επιπρόσθετα ευχαριστώ θερμά γιατί όπως είπε και ο κύριος Δακής αλλά και ο κύριος Δασταμάνης για την πολύτιμη συμβολή σας για το μέχρι τώρα αποτέλεσμα που έχουμε επιφέρει στην Περιφερειακή Ενότητα των Λεβενών. Δεν θέλω να μπω σε τεχνικά ζητήματα, ήδη έχουν αναπτυχθεί αρκετά από αυτά, αλλά θέλω να σας ξεκαθαρίσω κάτι, κάτι το οποίο το έλεγα προεκλογικά. Εγώ τους δημοσίους υπαλλήλους τους θεωρώ δημόσιους λειτουργούς. Σας εμπιστεύομαι. Θέλω αυτό που είπαμε και συμφωνήσαμε με την κοινωνία στη λογική της συλλογικότητας, της συναπόφασης και επιτέλους σε αυτή τη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία να εφαρμόσουμε άμεση δημοκρατία, που σημαίνει ότι όλοι είμαστε ίσοι μεταξύ ίσων, πρώτοι μεταξύ πρώτων. Έχουμε συγκεκριμένη εντολή. Είπα στους πολίτες, η εντολή δεν θα είναι μόνο την ημέρα της κάλπης, θα είναι συνεχής. Οι πολίτες θα δίνουν εντολή και εμείς έχουμε την υποχρέωση τις εντολές των πολιτών, στη λογική όμως της νομιμότητας και του εφικτού, να τις υλοποιούμε. Αυτό το έργο εσείς θα το υλοποιήσετε και το όποιο αποτέλεσμα θα ανήκει σε εσάς. Εμείς είμαστε εδώ για να είμαστε μεταξύ της κοινωνίας και των υπηρεσιακών παραγόντων. Δεσμεύομαι. Δεν θα επιτρέψω να σας ξανατσαλακώσει καμιά κυβέρνηση. Ας ξεκινήσουν πρώτα να κάνουν την αυτοκριτική τους, να κουβεντιάσουν με τον εαυτό τους όπως κουβέντιασα κι εγώ και μετά ήρθε ενώπιον της κοινωνίας για να δώσει την όποια απόφαση έδωσε η κοινωνία μέσα από την εκλογική διαδικασία. Είναι απίστευτο αυτό το μένος που υπάρχει σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας. Σε όλα τα στρώματα. Ότι εμείς τα έχουμε κάνει όλα λάθος, ενώ οι πολιτικοί τα κάνανε καλά. Εγώ δεν είμαι πολιτικός. Και ούτε θέλω να γίνω. Άρα λοιπόν πρέπει να ξανακουβεντιάσουμε. Θα πρέπει τα πράγματα να μπουν σε μια σωστή βάση. Και κάνοντας όλη την αυτοκριτική μας και γίνοντας καλύτεροι, τότε καλυτερεύει και ο τόπος και η χώρα. Δεν μπορούμε να ζητάμε από τους πολίτες να γίνουν καλύτεροι και να τους κουνάμε το δάχτυλο, αλλά την ίδια ώρα αυτοί που κουνάνε το δάχτυλο να εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα, να φέρουν αποτέλεσμα με έκπτωση στην καθημερινότητά μας, στην αξιοπρέπειά μας, στα θέματα που έχουν να κάνουν με την παιδεία, με την υγεία και όλα αυτά που τα βιώνουμε όλοι. Έχω πει στο Βαγγέλη, όπου η επιλογή του Βαγγέλη για τα Περιφερειακή Ενότητα των Λεβενών ήταν ένα εγχείρημα, αυτό που σας λέω, ενότητας και άμεσης δημοκρατίας. Ότι εγώ αντιλαμβάνομαι την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως μια ενιαία έννοια, ως μια ενιαία οντότητα. Δεν υπάρχουν για μένα Γρεβενά, Καστοριά, Φλόρινα, Κοζάνη. Είμαστε όλοι σε αυτή την περιφέρεια και όλοι μαζί θα λειτουργήσουμε, θα συνεργαστούμε. Και γι' αυτό ξεκαθαρίζω για μία ακόμη φορά. Θα ξεκινήσουμε, Βαγγέλη, από το χωριό και θα έρθουμε στην πόλη. Δεν ξέρω αν σας στεναχωρώ αυτό, κύριε Δήμαρχε. Από το χωριό στην πόλη. Και ανάπτυξη εκεί που υπάρχουν οι δυνατότητες. Δεν έχουμε την πολυτέλεια της διασπάθησης των πόρων. Η πολιτική δεν είναι ποσοτικό μέγεθος. Δεν θα ικανοποιήσουμε αιτήματα χάρη του πολιτικού κόστους, του ποσοτικού μεγέθους των ψηφοφόρων. Πολιτευόμαστε και πολιτεύομαι σε ό,τι με αφορά, σαν να είναι μία και μοναδική φορά. Εγώ δεν έχω το άγχος της επανεκλογής, δεν με αφορά. Διότι δυστυχώς, μέχρι σήμερα, την ημέρα που τη λένε εκλογές και αυτός που εκλέγεται έχει το άγχος της επανεκλογής. Και εκεί αρχίζει το πρόβλημα. Δεν θέλω να πω περισσότερο για να μην σας κουράσω. Επαναλαμβάνω, δεν θα επιτρέψω κανένας να σας προσβάλλει. Θα αποτρέψω με όση δύναμη διαθέτω και μέσα και στη λογική των δυνατοτήτων, αλλά πάνω απ' όλα στην πολιτική παρουσία, καμία κυβέρνηση να ξαναλειτουργήσει με ένα απίστευτο μένος απέναντι στους δημόσιους λειτουργούς. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν και παθογένειες. Παντού υπάρχουν. Στον χώρο το δικό μου της δημοσιογραφίας οι περισσότερες. Αλλά δεν σημαίνει ότι εκεί που υπάρχουν οι παθογένειες μπορείς να προσβάλλεις το σύνολο των ανθρώπων.
Σας εμπιστεύομαι, θέλω να σας γνωρίσω τον καθένα ξεχωριστά, να ανταλλάξουμε απόψεις, διότι είστε πάνω απ' όλα πολίτες και μετά δημόσιοι λειτουργοί. Σας ευχαριστώ θερμά, καλή σας μέρα.